Και στην τελευταία μας δήλωση στο post-game με τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Βασίλη Φραγκιά. Coach, μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας απέναντι σε μια ομάδα που φέτος βγάζει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο ΑΠΟΕΛ όμως κέρδισε δύο φορές φέτος στην Ένωση και σε συνάρτηση με την ήττα του Απόλλωνα στη Λεμεσό σήμερα, είσαστε μόλις μία νίκη μακριά από την τετράδα. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε θέση να πετύχει την ανατροπή και να κλείσει θέση στα playoff. Να μπούμε στα play-off. Επιτέλους η ομάδα αρχίζει να παίζει κομπλέ. Μας έχει λείψει το να μην έχουμε όλο το ρόστερ. Σίγουρα κυνηγάμε αυτή τη στιγμή τον Απόλλωνα. Έχουμε δύο παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Πολύ δύσκολα με την Ομόνοια εκτός την Τετάρτη και μετά το κύπελο, το κεραυνό στο κήπεδό μας. Ο στόχος είναι, αν θέλουμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας, να πάρουμε αυτά τα δύο παιχνίδια και να προσπαθήσουμε να μπούμε στο play-off. Νομίζω η ομάδα, αν και στο δεύτερο γύρο παρουσιάσαμε πολύ κακή εικόνα λόγω των ελλείψεων και των τραυματισμών. Αλλά αυτά είναι στο παρελθόν. Εμείς τώρα αυτό που κοιτάμε είναι παιχνίδι-παιχνίδι. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τα πάντα. Πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είμαστε πολύ αγχωμένοι και φαινότανε. Δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι τα παιδιά μπήκαν πολύ καλύτερα μέσα στο παρκέ. Δώσαν ό,τι μπορούσαν και πήραν μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπατε κι εσείς, για μένα η δουλειά του Μιχάλη Κακιούζη ήταν πάρα πολύ καλή φέτος. Ανεξαρτήτως που θα φτάσει, με μια ομάδα η οποία εγώ μπορώ σαν προπονητής να καταλάβω ακριβώς τι υλικό έχει, νομίζω ότι το έχει εκμεταλλευτεί άριστα και το αξίζουν συγχαρητήρια. Και μέχρι το τέλος της χρονιάς, εσείς ως coach του ΑΠΟΕΛ, ξέροντας το μέγεθος αυτής της ομάδας, με τι θα είστε ικανοποιημένος, γνωρίζοντας και τα δεδομένα, τα βαθμολογικά που έχουμε σήμερα? Το μακροπρόθεσμο πλάνο είναι το ΑΠΟΕΛ να μπορέσει να κατακτήσει τίτλους, έτσι κι αλλιώς. Και μιλάω για τη φετινή χρονιά, τα λέω μακροπρόθεσμο. Το πρωτάθλημα είναι μια υπόθεση στην οποία πάντα σκεφτούμε εφόσον η ομάδα καταφέρει και μπει τα play-offs. Το κύπελο είναι ένας άλλος θεσμός. Έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο αφού τα μάτς είναι back-to-back πλέον. Στο γήπεδό μας με την Πάφο θεωρώ ότι εντάξει εκεί είμαστε το φαβορί. Λογικά θα πρέπει να το δείξουμε όπως μέσα στο παρκέ γιατί μην ξεχνάμε ότι το κύπελο είναι θεσμός εκπλήξεων. Και να πάμε μετά στο Final Four με τον Κεραυνό και να δούμε αν ο Κεραυνός είναι τελικά αυτός που θα περάσει νομίζω με την ΕΘΑ ότι παίζει. Αλλά ο στόχος πάντα του ΑΠΟΕΛ είναι πρωταγωνιστικός. Τώρα το που θα φτάσει, σας είπα, η επιθυμία δικιά μου και της διοίκησης είναι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα θέματα τραυματισμού, να μην έχουμε θέματα κορονοϊών για να μπορέσουμε να πάμε μέχρι το τέλος και επιτέλους να ευχαριστηθούμε την ομάδα ολόκληρη στο παρκέ. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Βασίλης Φραγκιάς, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Και με αυτά τελειώσαμε το post-game εδώ στο Αυγόρου.